Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών και όπως συνηθίζω να λέω, βρίσκομαι εδώ πέρα για να απαντάω σε ερωτήσεις, σχόλια και γενικά να αναπτύσσω θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σε σχέση με πολεμικές τέχνες. Στο σημερινό βίντεο θα απαντήσω σε 2-3 ερωτήσεις, θα αναφέρω τα άτομα και θα απαντήσω σε 2-3 ερωτήσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι μικρής διάρκειας και μπορώ να απαντήσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ πιο γρήγορα και θα απαντήσω σε 2-3 ερωτήματα τα οποία πιστεύω ότι με παρακολουθείτε και ακούτε, που σημαίνει ότι θα ακούσετε αυτά που έχω να πω για τον καθένα. Καταρχήν θα ξεκινήσω πριν κάνω το βίντεο, θα απαντήσω στον Νίκο τον Κοροβό, ο οποίος μου ζήτησε να σχολιάσω τον Σιφού Τάσο. Και όχι μόνο να το σχολιάσω, να σχολιάσω και την περίπτωση με τον Κουν Κάι. Φίλε Νίκο, δεν θα ήθελα να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι απειροελάχιστες οι φορές οι οποίες έχω σχολιάσει άτομο. Συνήθως σχολιάζω τέχνες, σχολιάζω πράγματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πολεμική τέχνη και αποφεύγω, όπως ο διάολος στο λιβάνι, να μπω στη διαδικασία να μιλήσω για κάποια άτομα τα οποία θα δημιουργήσουν όξυνση και θα δημιουργήσουν και κακά προηγούμενα. Ο Σιφού Τάσος είναι ένας δάσκαλος ο οποίος είναι φτασμένος, έχει το δικό του κοινό, έχει το δικό του κόσμο και εγώ δεν είμαι, ας πούμε, στη διαδικασία καθόλου να μπω, έτσι, ούτε να τον κρίνω, έτσι, ούτε να μιλήσω για αυτόν. Δεν θα ήθελα προσωπικά ο ίδιος, έτσι, δεν θα μπω, έχω τη γνώμη μου, έχω την άποψή μου, την οποία δεν θα ήθελα να την αναφέρω, δεν θα ήθελα να μιλήσω, έτσι, και μέχρι εδώ. Θα σου ζητήσω συγγνώμη, έτσι, γιατί δεν αναφέρομαι στο θέμα, αλλά δεν σχολιάζω πρόσωπα και θα σας παρακαλούσα από αυτό το βίντεο που μιλάω τώρα, θα ήθελα να μην με πιέζετε στην κατάσταση του να σχολιάζω άτομα συγκεκριμένα, έτσι, πέρα από το Master Gong που έκανα ένα βίντεο και μίλησα για αυτόν, πέρα από τους μεγάλους δάσκαλους William Chung, Leo Ting, Wosso Long και αυτά που μίλησα, οι οποίοι, εντάξει, μπορεί να μιλήσω καθένας για αυτούς, έτσι, πέρα από εκεί και μετά δεν έχω μιλήσει για άτομα συγκεκριμένα και δεν θέλω να μιλάω, οπότε σας παρακαλώ μην με πιέζετε να μιλήσω για κάποια άτομα συγκεκριμένα, γιατί δεν θέλω να σχολιάζω πρόσωπα, σχολιάζω τέχνες, σχολιάζω οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με αυτές, ίσως τα ερωτήματα τα οποία, έτσι, θεωρώ ότι μπορούν να βοηθήσουν κάποιους οι οποίοι έχουν απορίες με τις πολεμικές τέχνες. Η πρώτη ερώτηση είναι για τη Μαρία Κίτς, η οποία με ρωτάει αν μπορώ να κάνω γουντσούν και μου κάει μαζί και αν συμπληρώνει μία την άλλη και ζητά τη γνώμη μου. Λοιπόν, Μαρία, θα είμαι ξεκάθαρος, θεωρώ ότι αυτές οι δύο τέχνες δεν μπορούν να συνδυαστούν καν μεταξύ τους. Το Μου Τάι σαν σκληρή τέχνη που έχει εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ και διαφορετική προπόνηση, έχει διαφορετικό εντελώς mindset από ό,τι έχει το Wing Chun. Δεν θα μπορούσαν να συνδυαστούν ποτέ μεταξύ τους και δεν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν σαν προπονητική καν. Έτσι θεωρώ εγώ, γιατί εγώ έχω κάνει και Thai Boxing και Μου Τάι. Έχω κάνει και κάνω και Wing Chun. Εντάξει, το ένα είναι εντελώς μαλακό σύστημα όπως είναι το Wing Chun και έχει να κάνει με αυτοάμυνα δρόμου και με βασικές τεχνικές που θα μάθεις για να κάνεις το δρόμο, και το άλλο είναι ένα σύστημα σπορ. Εντάξει, το Μου Τάι το συγκεκριμένο, δεν μιλάμε για Thai Boran και για τέτοιο, μιλάμε για Μου Τάι. Έτσι, είναι ένα σύστημα σπορ το οποίο είναι blood sport, είναι σκληρό σπορ πάρα πολύ. Έτσι, και δεν θα μπορούσαν να συνδυαστούν γιατί είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, εντελώς αντίθετα. Θα μπορούσες να συνδυάσεις διαφορετικά πράγματα, το Μου Τάι, ας πούμε, να το συνδυάσεις με ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο έχει
γροθιές, λακτίσματα ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, δεν χρειάζεται να αναφέρω κάποια συστήματα, μπορείς πολύ εύκολα έτσι να καταλάβεις τι εννοώ. Και το Wing Chun εγώ το συνδυάζω με εσκρίμα. Θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός που μπορείς να κάνεις, μπορείς να το συνδυάσεις και με σιλάτ. Αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, αλλά πιστεύω ότι με καμία δύναμη αυτά τα δύο συστήματα δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Τώρα από εκεί και μετά, αν εσύ θέλεις να τα κάνεις και πιστεύεις ότι μπορείς να τα κάνεις, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αυτό ήταν το ένα σκέλος της ερώτησης. Η επόμενη ερώτηση είναι από τον Βασίλειο Βάσιο, ο οποίος ρωτάει συνδυασμός box και ζιουζίτσου. Φίλε Βασίλη, ο συνδυασμός που λες είναι, θα έλεγα, από τους καλύτερους που θα μπορούσες να κάνεις. Η πυγμαχία είναι ό,τι καλύτερο. Άμα αποφύγεις το χώρο των πολεμικών τεχνών, έτσι, και πεις ότι θα κάνεις πυγμαχία και αποφύγεις αυτό που θα λέγαμε τις παραδοσιακές τέχνες ή οτιδήποτε έχει να κάνει με παραδοσιακές τέχνες και οτιδήποτε προέρχεται από το χώρο των πολεμικών τεχνών, η πυγμαχία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Παίρνοντας και ένα στυλ μέσα από το χώρο των πολεμικών τεχνών, όπως είναι το ζιουζίτσου. Δεν ξέρω αν θέλεις να μιλήσεις για Βραζίλια ή για κλασικό ζιουζίτσου. Προσωπικά, έτσι, αν και δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο αυτά τα δύο συστήματα, άλλο το Japanese ζιουζίτσου και άλλο το Brazilian ζιουζίτσου, εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο από τα δύο αναφέρεσαι. Θα έλεγα ότι αν τα συνδυάσεις την πυγμαχία σου, αυτό που θέλεις να κάνεις την πυγμαχία σου με ένα οποιοδήποτε από τα δύο ζιουζίτσου, θα ήταν ένας από τους καλύτερους συνδυασμούς που θα μπορούσες να έχεις σε θέμα και προπονητικής πάρα πολύ καλής με την πυγμαχία, αλλά και ένα συμπληρωματικό το οποίο θα σε βοηθούσε πάρα πολύ στα θέματα της αυτοάμυνας, έτσι, και της προπονητικής σου και για τη φυσική σου κατάσταση, αλλά και γενικά για το όλο γίγνεσθε που έχεις, το ζιουζίτσου. Η επόμενη ερώτηση και απάντηση έχει να κάνει με το Χαράλαμπο, ο οποίος ρωτάει για βάρη και πολεμικές τέχνες. Εδώ η απάντηση και εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Οι πολεμικές τέχνες δεν διαφέρονται σε τίποτα από τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχεις να κάνεις. Δηλαδή, άμα θα πήγαινες, ας πούμε, να κάνεις στίβο, τρέξιμο, ακόντιο ή οτιδήποτε άλλο, έτσι, καλό είναι σε αυτές τις τέχνες, μέσα σε αυτά τα σπορ που ασκείς ή οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, γενικά με αθλητισμό, τα βάρη είναι ενσωματωμένα πλέον. Δηλαδή, κάνεις κοπηλασία, θα κάνεις βάρη. Κάνεις ακόντιο, κάνεις βάρη. Κάνεις φύρα, θα κάνεις βάρη. Κάνεις τρέξιμο, κάνεις βάρη. Ό,τι και να κάνεις, κάνεις βάρη. Με την ίδια λογική και με το ίδιο σκεπτικό είναι τα βάρη στις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, ανάλογα με την τέχνη που κάνεις, υπάρχουν και τα ανάλογα προπονητικά προγράμματα τα οποία θα μπορέσεις να κάνεις σε συνδυασμό, ώστε να μπορέσεις να έχεις μια καλή φυσική κατάσταση και μια καλή ανάπτυξη μειών, ανάλογα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με το τι πολεμική τέχνη κάνεις. Εντάξει. Δηλαδή, αν θα έκανες κάποιο παλαιστικό σύστημα, οτιδήποτε είναι αυτό σε παλαιστικό, έχει διαφορετικά τύπου βάρη. Θέλεις δηλαδή να κάνεις βάρη για δύναμη. Αν θα έκανες καράτε, τεκβοντό, kickboxing, thai boxing, οτιδήποτε έχει να κάνει αυτό, θα ήθελε να κάνεις βάρη τα οποία θα σε βοηθούσαν στην έκρηξη και στην ταχύτητα. Άρα, πηγαίνοντας με τη λογική, είναι ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και λέγοντας ότι οτιδήποτε κάνοντας από αυτά πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα προγράμματα. Εντάξει, εάν με ρωτάς πολεμικές τέχνες και bodybuilding, θα σου έλεγα όχι. Πολεμικές τέχνες και bodybuilding δεν ταιριάζει. Πολεμικές τέχνες και βάρη, έτσι, ανάλογα με την περίσταση, ναι. Και η τέταρτη ερώτηση έχει να κάνει με τον Γκρέγκορ, ο οποίος ρωτάει πόσο καλό ή κακό έκαναν οι Ιάπωνες στις κινέζικες τέχνες και αν οι Κινέζοι έχουν αδικηθεί. Οι Ιαπωνέζοι κάνανε, εγώ θα το έλεγα 50-50, δηλαδή κάνανε και καλό και κακό στις κινέζικες τέχνες. Και αυτό σημαίνει ότι
Το καλό ήταν ότι βοηθήσανε πάρα πολύ στην εξάπλωση των τεχνών, γιατί τις πήρανε και τις διαμοιράσανε πάρα πολλά συστήματά τους, όπως, όπως το καράτε και αυτά που σημαίνει άδειο χέρι, έτσι, έχει προέρθει από, από τις κινέζικες τέχνες, και συγκεκριμένα μιλάνε ότι το Kung Gar και το Choi Li Fut έχουν influence πάνω στις, δηλαδή επιρροή πάνω στις Ιαπωνέζικες τέχνες. Επίσης το κακό που κάνανε ήταν ότι σαν κατακτητές επάνω ξεκληρίσανε πολύ κόσμο στην Κίνα και πάρα πολλές τεχνικές χαθήκανε, έτσι, χρησιμοποιώντας ας πούμε κάποια θα λέγαμε έτσι λίγο βάρβαρη νοοτροπία και προκαλώντας ή σκοτώνοντας διάφορους δάσκαλους όσοι έχετε δει την ταινία του Deepman, το ένα, έτσι, έχετε πάρει ένα περίπου σκεπτικό περίπου πώς λειτουργούσε η όλη κατάσταση. Βέβαια εκείνα τα χρόνια ήταν εντελώς διαφορετικά από τα σημερινά και το challenge λειτουργούσε και λειτουργούσε εντελώς διαφορετικά, δηλαδή ένας δάσκαλος μπορούσε να προκαλέσει έναν άλλο δάσκαλο μέσα στα πλαίσια της λογικής, δηλαδή ήταν κάτι που ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Έτσι και οι Ιάπωνες είχαν προκαλέσει και πάρα πολλούς Κινέζους δάσκαλους, οι οποίοι δεν τα καταφέρανε, οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους. Έτσι, χαθήκανε πάρα πολλές τεχνικές, πάρα πολλά συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν σήμερα να έχουν διαπρέψει και έχουν χαθεί. Άρα εν μέρη, έτσι, μεταφέροντας τις τέχνες έχουν κάνει καλό και πέρα από αυτό, καταστρέφοντας κάποια πράγματα στην Κίνα, έχουν κάνει και κακό. Άρα είναι ουδέν καλό να μην γες κακού και αντιστρόφως. Εάν οι Κινέζοι έχουν αδικηθεί, όχι, σε κανένα τρόπο δεν έχουν αδικηθεί, με κανένα τρόπο δεν έχουν αδικηθεί, έχουν πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, απλούστατα. Έχουν πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας με ποια λογική, ότι δεν έχουν ασχοληθεί καν, δηλαδή έχουν μερικά χρόνια, μερικές δεκαετίες που έχουν μπει στη διαδικασία να κάτσουν να απλώσουν τις τέχνες και να τις μοιράσουν στον κόσμο, διότι μυστικοπαθείς όπως ήταν δεν θέλαν να διδάσκουν λευκούς ή να διδάσκουν γενικά ξένους, σε αντίθεση με τους Ιάπωνες, οι οποίοι δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα. Από τη δεκαετία του 20, του 30 ήδη είχαν εξάγει με τον Φουνακόσι Σενσέι και με το Σότοκαν Καράτε, το είχαν εξαγόγημο στο δυτικό κόσμο. Έτσι, το ίδιο πράγμα όπως έκαναν και οι Κορεάτες με το Τέγκοντο. Έτσι, απολύτως καμία σχέση μεταξύ τους. Άρα πιστεύω ότι οι Κινέζοι δεν έχουν αδικηθεί, και αν έχουν αδικηθεί, αδικηθήκαν από τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό ήταν ένα βίντεο σήμερα το οποίο επειδή έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος ερωτήσεων, δηλαδή έχω κάνει κάποια βίντεο, έχω απαντήσει γύρω σε 9-10 βίντεο και έχω γύρω στις 30-35 ερωτήσεις από πίσω, οι οποίες έρχονται και λογικά όσο ανεβαίνουν και οι συνδρομητές, έτσι αυξάνεται και το πλήθος των ερωτήσεων και λογικό είναι ότι δεν προλαβαίνω να απαντάω σε ερωτήσεις. Ανεβάζω 3 βίντεο την εβδομάδα και αυτό γιατί η Διάνα δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί τα βίντεο. Κάθε βίντεο έχει 8 με 9 και 10 ώρες επεξεργασία, όσο και αν φαίνεται. Ένα 15 λεπτο βίντεο που γίνεται εδώ πέρα και βλέπετε εσείς έχει μια επεξεργασία τρομερή, ή πάρα πολύ κουραστική και πάρα πολύ επώδυνη, γιατί πέρα από το τέτοιο γίνεται καθαρισμός στον ήχο, γίνεται καθαρισμός στο βίντεο, γίνονται πάρα πολλές εργασίες οι οποίες δεν τις ξέρετε, εσείς βλέπετε καθαρά το αποτέλεσμα, γιατί και τα thumbnail, όλα αυτά που πρέπει να γίνουν ώστε να βγει ένα βίντεο καθαρό σε εσάς. Έτσι, άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κόπος και μεγάλη κόπος ειδικά στο θέμα της Γιάννας, γιατί εγώ ουσιαστικά δεν κάνω κάτι, μιλάω και κάνω εγγραφή, που σημαίνει ότι εγώ κάνω και το πιο εύκολο κομμάτι της όλης φάσης, ενώ η Γιάννα, ας πούμε, ας είναι καλά η κοπέλα, κάνει όλη τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται για να βγει ένα βίντεο επάνω.
Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις σήμερα, θεωρώ ότι έχω ολοκληρώσει και αυτό το βίντεο. Από τη στιγμή που πιστεύετε ότι αυτά που λέω έχουν αξία, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να με ξανακούσετε. Κάντε μια κοινοποίηση για να με δει και κάποιος άλλος πιστεύοντας ότι έχει αξία. Κάντε ένα like. Είμαι ο Χρήστος Βαφιάδης, επαγγελματίας δάσκαλος πολεμικών τεχνών. Ζω και διδάσκω στη Θεσσαλονίκη, Παναγίας Φανερωμένης 42. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.